Κύριε Στυλιανίδη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα κιόλας. Απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την παρουσίαση του 5ου Παθολογικού Τμήματος που αφορά έναν ασθενή με εμέτους, ηλιακό άλγος, υπόταση και εξάνθημα κάτω άκρων. Θα παρουσιάσει ο κύριος Χριστοδούλου. Θα κάνει τη διαφορετική διάγνωση η κυρία Λασκαρουβούλου. Θα μας σχολιάσει την περίπτωση ο κύριος Πετρίδης. Κύριε Χριστοδούλου, μπορεί να ξεκινήσετε. Καλησπέρα και από μένα. Καλό μήνα. Καταρχήν, συγχωρέστε με για τη φωνή μου. Πάσχω από φαρυγγίτιδα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και όσο το δυνατόν το κατανοητός. Λοιπόν, το περιστατικό σήμερα αφορά ένα ασθενή με έμετους, κοιλιακό άλγος, υπόταση και εξάνθημα κάτω άκρων, ο οποίος προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με αναφερόμενα επεισόδια εμέτων, διάχυτο κοιλιακό άλγος και γενικευμένη αδυναμία από τριημέρου. Αναφέρει επίσης ένα εξάνθημα κάτω άκρων, το οποίο εμφανίστηκε από εβδομάδος. Στο πρόσφατο ιστορικό αναφέρεται από δεκαημέρου ένα αίσθημα δύσπνοιας και μη παραγωγικός βήχας, για το οποίο αντιμετωπίστηκε κατά σύσταση γιατρού σαν λίμο ξαναπνευστικού, μέση προφλοξασίνη και αζιθρομικίνη. Πρόκειται για ασθενή 47 ετών, άνδρα με καταγωγή από την Αρμενία, όσον αφορά το επάγγελμά του είναι ελεύθερος επαγγελματίας, και από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρονται δύο επεισόδια εν το βάθη φλεβοθρομβώσεων κάτω άκρων, ένα προ δεκαετίας και ένα προ πενταετίας, για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ έλεγχος θρομβοφιλίας. Κολλικός χοληφόρων προτριμήνου, με νοσηλεία και συντηρητική αντιμετώπιση, ενώ προμηνός αναφέρεται μια νοσηλεία σε πνευμονολογική κλινική και αγωγή με μοξυφλοξασίνη και λινεζολίδη σαν άτυπη πνευμονία. Από το λοιπόν ατομικό αναπνευστικό δεν αναφέρονται αλλεργίες, δεν αναφέρεται κατάχρηση καπνού ή άλλων ουσιών, ούτε κατάχρηση εθυρικής αλκοόλης. Όσον αφορά την φαρμακευτική αγωγή, δεν λαμβάνει καμία αγωγή επί του παρόντος. Αναφέρεται ως προμηνός λήψη ρίβαροξαμπάνης για τα υποτροπιάζοντα επεισόδια DVT, τα οποία διεκόπηκαν στην τελευταία πνοσηλεία προμηνός, λόγω ανέβρισης ενός αιματώματος στο επινεφρίδιο. Να πούμε και λίγα λόγια για την πρόσφατη νοσηλεία του στην πνευμονολογική κλινική. Εκεί, όπως είπαμε, μπήκε σαν λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού, λόγω μιας οριακής ανεμίας και παροσπινομεγαλίας έγινε μια οστεομυελική βιοψία, από όπου βρέθηκε μια δυσπλαστική εικόνα μυελού, χωρίς να τεθεί όμως σε διάγνωση μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, και απλά τέθηκε σε παρακολούθηση ο ασθενής από τους αιματολόγους. Ενώ έγινε και μια αξονική τομογραφία κοιλιάς προς διερεύνηση ενός οριακού παραορτικού λεφαδένα. Αυτό είχε φανεί από αξονική θώρακος που είχε προηγηθεί της εισόδου στην κλινική. Και σαν τυχαίο έβριμα τότε βρέθηκε ένα μόρφωμα στο αριστερό πνευρίδιο, το οποίο καθορίστηκε σαν αιμάτωμα βάσει των απεικονιστικών χαρακτηριστικών. Εξαιτίας αυτού εξήλθε με οδηγία για διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής. Τώρα, κατά τη δική μας νοσηλεία, από την κλινική εξέταση, η θρέψη ήταν καλή, όψη ήταν καλή. Ο ασθενής βρέθηκε υποτασικός, χωρίς όμως να έχει σημεία ζυπτικής ή καρδιογενούς καταπληξίας. Αναπνευστικά επαρκής στον ατμοσφαιρικό αέρα. Ρυθμική καρδιακή τόνη. Κοιλιά με ήχους και διάχυτη ευαισθησία. Μειωμένη σπαργή δέρματος, ενώ βρέθηκε και δικτυωτή πελείωση στα κάτω άκρα. Στο καρδιογράφημα βρέθηκε φλεβοκομβικός ρυθμός. Από το αέριο αίματος σημειώθηκε μεταβολική οξείωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων. Από τον εργαστηριακό έλεγχο σημειώνεται οριακή τιμή σαχάρου αίματος, οριακά χαμηλή τιμή σαχάρου αίματος, μία νεφρική βλάβη, υπονατριεμία και οριακά αυξημένη τιμή καλίωρου, ενώ σημειώνεται και μία παράταση APTT, θα αναφερθούμε σε αυτό στην συνέχεια.
Έγινε έλεγχος τώρα για την νεφρική του βλάβη με μια γενική εξέταση ούρων, ενώ στάλει κατά την νοσηλεία του και λεύκωμα ούρων 24 ώρου, το οποίο ουσιαστικά βρέθηκε μηδενικό. Κάτι άλλο νομίζω εδώ να σχολιάσουμε δεν έχουμε. Καλή θυρεοειδική λειτουργία. Λοιπόν, μετά από τον απεικονιστικό έλεγχο, στην ακτινογραφία θώρακος δεν βρέθηκε κάποιο διήθημα. Ακολούθησε αξιονική θώρακος χωρίς και αγραφικό, στην οποία σημειώθηκαν δύο μικρά διηθήματα στο δεξί κάτω λοβό, τα οποία αποδόθηκαν πιθανώς σε λίμωξη σε αποδρομή. Μη παθολογική λεφάδενα μεσοθωρακίου και πύλης και ένα μόρφωμα στο αριστερό επινεφρίδιο, το οποίο είναι το ίδιο μόρφωμα που περιγράφηκε στην προηγούμενη νοσηλεία. Η αξονική κοιλίας επανελέγχεται το μόρφωμα χωρίς αλλαγή στο μέγεθος σε σύγκριση με την προηγούμενη αξονική κοιλίας και μια υπαροσπληνομεγαλία. Έγινε υπερηχογράφημα καρδιάς διαθωρακικό, το οποίο έδειξε φυσιολογικό κλάσμα εκτόσησης με ήπια διαστολική δυσλειτουργία και χωρίς παρουσία βαλβιδοπάθειας. Ένα υπερηχογράφημα κοιλίας έδειξε την παντομεγαλία σε 17 εκατοστά, σπληνομεγαλία σε 13,5 εκατοστά, μια λιπόδη δίθηση ύπατος χωρίς παρουσία διατάσεων ενδοϊπατικών ή εξωπατικών χοληφόρων, ενώ όσον αφορά τους νεφρούς, αυτή ήταν φυσιολογικών διαστάσεων χωρίς παρουσία διατάσεων του απογοητευτικού συστήματος. Οπότε ο ασθενής εισήχθη στην κλινική για διερεύνηση και η διερεύνηση στην ουσία αφορούσε ένα ασθενή με υπόταση, νεφρική βλάβη, υπονατριεμία και υπερκαλιεμία, μια υπαροσπληνομεγαλία και ένα δερματικό εξάνθημα κατ' άκρων. Τώρα, αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ηλεκτρολυτικές αιτραχές και την παρουσία υπότασης, την διάχυτη κοιλιακή ευαισθησία, αλλά ακόμα και το δικτυωτή υπελίωση στα κάτω άκρα, τέθηκε υπόνοια παρουσίας φλουιδακής ανεπάρκειας. Εστάλει έλεγχος με κορτιζόλι ορού, ACTH, αλδοστερόνη και ρενίνη. Ακολούθησε ενδοκρινολογική εκτίμηση και με τα ευρήματα του ελέγχου τέθηκε πιθανή διάγνωση πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφρυδιακής ανεπάρκειας. Έγινε βάση της πολύ ψηλής τιμής ACTH και της πολύ χαμηλής τιμής κορτιζόλης, ενώ όπως βλέπουμε έχει επηρεαστεί και ο μηχανισμός παραγωγής της αλδοστερόνης, κάτι το οποίο είναι υπέρ πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφρυδιακής ανεπάρκειας. Τώρα βάση πρωτοκόλλου όφιλε να γίνει και μια δοκιμασία φόρτισης με ACTH, η οποία δεν έγινε μεν στην νοσηλεία του, έγινε όμως στην πορεία σε επανεκτίμηση από τους ενδοκρινολόγους του νοσοκομείου μας και η οποία στην ουσία είχε ευρήματα υπέρ πρωτοπαθούς φλοιοεπινεφρυδιακής ανεπάρκειας. Επιπλέον, εφόσον έχουμε να κάνουμε με ένα ασθενή ο οποίος είναι μικρός ηλικία, κάτω από 50 έτη και έχει και ιστορικό unprovoked DVT, ο ασθενής πληρεί κριτήρια για έλεγχο για θρομποφιλία, τόσο επίκτητης όσο και κληρονομικής. Από τον ασθενή δεν αναφέρεται οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων, κάτι το οποίο καθιστά απαραίτητο και τον έλεγχο για επίκτητη θρομποφιλία. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο της θρομποφιλίας, ουσιαστικά οι κληρονομικές θρομποφιλίες αναφέρονται στην ανεπάρκεια της πρωτεΐνης S, της πρωτεΐνης C, της αντιθρομβίνης 3 και της μεταλλάξης του γονιδίου της προθρομβίνης. Οι επίκτητες θρομποφιλίες αφορούν στην ουσία το αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, το οποίο έχει να κάνει με τρία συγκεκριμένα αντισώματα, το αντιπηκτικό του λύκου, τα αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης και της β-γλυκοπρωτεΐνης. Στον ασθενή εστάλει έλεγχος για μυελοπερπλαστικά νοσήματα και για PNH, μάλλον με υπερβολή, καθώς αναφέρθηκε ότι καθώς υπάρχει τέλος πάντων το ιστορικό υπατοσπληνομεγαλίας και μία ανεμία από το ιστορικό του. Βάσει αποτελεσμάτων βρέθηκε ο ασθενής θετικός και στα τρία αντισώματα του αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου. Ως όφιλε βάση πρωτοκόλλου επαναλήφθηκε ο έλεγχος σε 12 εβδομάδες. Πάλι βρέθηκαν θετικά τα αντισώματα. Τα ευρήματα αυτά
είναι υπέρ παρουσίας αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου. Όσον αφορά τώρα την χρονική τοποθέτηση του ελέγχου, ο έλεγχος ήταν σωστός χρονικά, καθώς έχει γίνει διακοπή αντιπληκτικής αγωγής για τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί η πιθανή χορήγηση αντιπληκτικών μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Τώρα, στα πλαίσια περαιτέρω ελέγχου, για διερεύνηση αιτίας του αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου αλλά και της φελαιοπινεφρυλιακής ανεπάρκειας, εστάλει έλεγχος με αυτοαντισώματα για αποκλεισμό ρευματολογικών νοσημάτων και αυτοάνωσης καταστροφής των πινεφλιδίων, ο οποίος ήταν αρνητικός, αλλά έλεγχος και για ανιμώδη νοσήματα, κυρίως φυματίωση, η οποία αποτελεί και την δεύτερη αιτία φελαιοπινεφρυλιακής ανεπάρκειας, ο οποίος ήταν αρνητικός. Έγινε επίσης ένας επιπλέον έλεγχος, μια βιοψία δέρματος μειός αγκίου και βιοψία λίπους, στα οποία δεν ανεβρέθηκε κάποιο παθολογικό έβριμα. Δεν θα σταθώ πολύ σε αυτά, θα τα αναφέρει στη συνέχεια και η κυρία Δασκαλοπούλου. Και κλείνοντας, να αναφέρω και το τελευταίο έλεγχο που έγινε με διενέργεια ενός PET CT, στο οποίο βρέθηκε παθολογική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στο αριστερό επινεφρίδιο με ένα SUV στο 3,9, με αύξηση των διαστάσεων του στην αξονική και μια ασθενής πρόσληψη στο δεξιό επινεφρίδιο. Τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά τόσο με οξία όσο και χρόνια αιμορραγία επινεφρίδιων. Προσλαμβάνει ο ιστός, γιατί στην ουσία έχει φλεγμονώδη αντίδραση, καθώς η αιμορραγία προκαλεί φλεγμονή στο λιπόδι ιστό του επινεφρίδιου. Και στην ουσία η πρόσληψη, το επίπεδο πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου είναι συμβατό και είναι και αυτό συμβατό με την αιμορραγία. Αυτά από μένα, δίνω το λόγο στην κυρία Δασκαλοπούλου για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χριστοδούλου για την σύντομη περιεκτικότατη παρουσίασή του. Κυρία Δασκαλοπούλου, μπορεί να προχωρήσετε. Κυρία Δασκαλοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα με ακούτε? Τώρα ναι. Ωραία. Λοιπόν, ας πούμε ένα λεπτάκι. Ωραία. Εγώ θα σας πω πώς έγινε διαφορετική διάγνωση λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ξεκινάμε μια ανασκόπηση του περιστατικού. Πρόκειται λοιπόν για έναν ασθενή 47 ετών, που προσάγεται λόγω κοιλιακού άλγους, εξανθήματος στα κάτω άκρα, αδυναμίας, εμέτων και υπότασης ανθεκτικής στη χορήγηση υγρών. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρει ιστορικό DVT προ-πενταετίας και προ-δεκαετίας και από την κλινική εξέταση ασθενής με μειωμένη σφαργή δέρματος, ήπια διάχυτη κοιλιακή ευαισθησία και παρουσία εξανθήματος ως επιδικτυωτής πελαίος στα κάτω άκρα. Από τον δικαστηριακό έλεγχο παρουσία επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας, υπερκαλεμία, υπονατριεμία, παρουσία θρομοπαινίας, υπόχρωμης αναιμίας, παράταση σε PTT και από τον περαιτέρω έλεγχο που εστάλει παρουσία χαμηλής πρωινής κορτιζόλης, με αυξημένη τιμή ACTH και παρουσία θετικών αντισωμάτων αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου. Προχωρώντας, θα αναφέρουμε πάλι το διαγνωστικό έλεγχο που κάναμε και για ποιο λόγο ουσιαστικά έγινε όλος αυτός. Είχαμε ένα ασθενή με κοιλιακό άλγος, οπότε δημιουργήθηκε ένα υπέρυχος άνω κάτω κοιλίας με εικόνα υπατοσπινομεγαλίας, λιπόδια διήθηση ύπατος, χωρίς ασκητική συλλογή, με νεφρούς φυσιολογικού μεγέθους, χωρίς διατάσεις πελοκαλυφιλικού συστήματος. Λόγω του ότι είχε το ιστορικό με τις δύο DVD τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργήθηκε και ένα τρίπλεξ πυνοπηλαίου συστήματος για να δούμε μήπως έχουμε κάποια θρόμβωση στην πηλαία. Βέβαια, δεν είχαμε και ασχετική συλλογή, το οποίο ήταν αρνητικό. Δημιουργήθηκε ενδοσκόπηση νοτέρου πεπτικού με παρουσία χρόνιας γαστρίτιδας και μικρά αυθόδια έλκη το δεκαδακτύλου, χωρίς εικόνα πηλαίας γαστροπάθειας. Στη συνέχεια, κάναμε αξονικές σε θώρακος και άνω κάτω κοιλίας, αρχικά χωρίς και γραφικό γιατί είχε την επηρεασμένη νεφρική. Που φάνηκαν μικροί λεφαδένες ή από το σπινομεγαλία που αναφέρθηκε και το μόρφωμα ως επιαιμάτωμα στο αριστερό επινεφρίδιο. Και φυσικά δημιουργήθηκαν και με σκιαγραφικό μετά, γιατί είχαμε και την υποψία σπλαχνικής θρόμβωσης, που ήταν επίσης αρνητικό για μεσεντερή ισχυμία ή κάτι άλλο. Βέβαια και ο ασθενής μας δεν είχε εμφανίσει ούτε μέλινες, ούτε είχε αυξημένες τιμές γαλακτικού στα πρώτα αέρια, δεν είχε ρήξη αιματοκρίτη, οπότε δεν είχαμε κάτι από εκεί. Δημιουργήθηκε το PET, που έδειξε την παθολογική πρόσληψη στο αριστερό επινεφρίδιο και ασθενώς στο δεξιό
Και επίσης αναφέρουμε τη βιοψία δέρματος μειώσης αγκείου, που ήταν χωρίς στοιχεία φλεγμονής ή αγκύτιδας, απουσία εναποθέσεων με χρώση αμυλοειδούς που ήταν αρνητική. Από την οστεμυλική βιοψία είχαμε το δυσπλαστικό μυελό χωρίς παρουσία ίνωσης, χωρίς κοκκιώματα, χωρίς στοιχεία υπεραμυλοειδούσης, με αρνητικό έλεγχο για λοιπά νεοπλαστικά νοσήματα. Επίσης, από το λοιπό έλεγχο για λοιμώδη και νοσολογικά αίτια, το μόνο που βρέθηκε ήταν τα θετικά αντισώματα για το αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο και η τεροζυγωτία για V-Leiden και τον MTHFR. Χωρίς παθολογική λευκομοτουρία, χωρίς παθολογικό ίσμα ούρου. Οπότε, λοιπόν, οι διαφοροδιαγνωστικές μας σκέψεις κινήθηκαν σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, αν στοιχειοθετείται πενιφρυδιακή ανεπάρκεια βάσει των τιμών του νατρίου και του καλίου και της νεφρικής λειτουργίας και της ACTH και της κορτιζόλης φυσικά. Και δεύτερον, αν υπάρχει όντως αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο λόγω της τριπλής θετικότητας για τα αντισώματα και με βάση το ιστορικό με τα δύο επεισόδια DVT. Και φυσικά, αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο. Οπότε, ουσιαστικά θα αναλύσουμε την πενιφρυδιακή ανεπάρκεια, το αντιφωσφολιπηδικό και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν με την επενεφθυδιακή ανεπάρκεια, όσον αφορά τη διάγνωση, εξαρτάται αναλόγως της εντόπισης της βλάβης και διακρίνεται σε πρωτοπαθή, όπου έχουμε καταστροφή του φλοιού των επενεφθυδίων, νόσος Άντισον, τη δευτεροπαθή, που είναι υποφυσιακή βλάβη με ανεπαρκή έκρηση ACTH, την τριτοπαθή, που είναι υποθαλαμική βλάβη και ανεπαρκή έκρηση CRH, και στην πρωτοπαθή έχουμε στοιχεία υπερμελάχρωσης και ανεπάρκεια αλτοκορτικοειδών, τα οποία δεν παρατηρούνται στην δευτεροπαθή και την τριτοπαθή. Εδώ πέρα ο δικός μας ασθενής παρουσίαζε υπόταση και ελεκτρολυτικές διαταραχές με την υπόταση να μένει παρά την επιθετική ενυδάτωση, δηλαδή είχε έρθει με μια πίεση κοντά στο 8 και με τα υγρά ουσιαστικά ήταν κοντά στο 9. Οπότε από τα ελεκτρολυτικά που είχαμε το χαμηλό νάτριο, την υπερκαλιεμία, την ACTH στο 479 και την κορτιζόλη στο 1,3 κάτω από 3, είχαμε μια ισχυρή ένδειξη υπεροξίας επενυφρυδιακής συνεπάρκειας. Φυσικά εστάλληκε ο λοιπόν ο έλεγχος που ανέδειξε χαμηλές τιμές αλδοστερώνης, χαμηλή τιμή θυγής δεϊδροεπινεφροστερώνης και αυξημένες τιμές ρενίνης. Τώρα, πρόκειται λοιπόν για μια επενυφρυδιακή κρίση. Μάλλον ναι. Και πρέπει φυσικά να μην διαλαφθεί της προσοχής, με συγχωρείτε, καθώς αποτελεί μια σοβαρή επίγουσα απαιτητική για την ζωή κατάσταση, που οφείλεται στην επάρκεια γλύκο και άλλων κορτικοειδών και απαιτεί άμεση διάγνωση και θεραπεία. Κλινική υποψία επί συμβατής συμπτωματολογίας ή ιστορικού. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν πρέπει να καθυστερούν την έναρξη της αγωγής. Συνήθως, βέβαια, η οξία πνευματική ανεπάρκεια είναι στα πλαίσια χρόνιας. Αλλά μπορεί και να είναι μεμονωμένη οξία, στα πλαίσια ζυψημίας από μυγκητιδόκοκο, από πληξία ψυπόφυσης, συνήθως μετά από το κοιτό, ή σε καρκινοπαθείς που λαμβάνουν ως θεραπεία. Τώρα, πώς θα σκεφτούμε την πνευματική κρίση. Τα συμπτώματα είναι αδυναμία, κοιλιακό άλγος, ναυτία και αίματι, όπως το συγκεκριμένο περιστατικό, διάρειες, εμπείρητο, που συνήθως είναι δεκατική περιτική κίνηση, σύγχυση, ανορυξία και κόπωση. Ενώ όσον αφορά τα σημεία, θα έχουμε υπόταση συχνά ανθεκτική σε υγρά και αγιοσυσπαστικά, αφυδάτωση, υπέρχρωση δεματικών πτυχών πλενογόνων στα πλαίσια χρόνια σε πνευματική συνεπάρκεια και εξάνθημα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο θα δούμε υπονατριεμία, υπερκαλιεμία, υπογλυκαιμία, οξέα νεφρική ανεπάρκεια, μεταβολική οξέωση συνήθως χωρίς αυξημένο χάσμα ανιόντων, παρόλο που εδώ εμείς είχαμε, η οσινοφιλία, ουδετεροπαινία, κακοήθεια ανεμία και σπανίως πανκυταροπαινία. Φυσικά δεν πρέπει να παίρνουμε μόνο να την σκεφτούμε, καθώς μπορεί να μηνυθεί οξέα κοιλία ή σοβαρή παγκρεατίτιδα. Και σε κάθε περίπτωση ανεξήγητης υπονατριεμίας ή υπογλυκαιμίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε να σκεφτόμαστε και την πνευματική ανεπάρκεια. Τώρα, παράμετροι που επηρεάζουν τη βασική πρωινή τιμή κορτιζόλης και σκεφτήκαμε και στο δικό μας ασθενή, είναι η παρουσία νεφροσικού συνδρόμου ή κάποια σοβαρή υπατοπάθεια. Δεδομένου όμως ότι η νεφρική λειτουργία βελτιώθηκε ταχεία με την εντάτωση και δεν είχαμε παθολογικό λεύκομο 24ωρου, ούτε είχαμε κάποια υπατοπάθεια εδώ πέρα τελικά. Θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν η πραγματική τιμή που είχαμε της πρωινής κορτιζόλης. Οπότε στοιχειοθετήσαμε την διάγνωση υπέρ πρωτοπαθούς επενυφρυδιακής συνεπάρκειας και βάσει της ACTH. Αναφέρθηκε και από τον κ. Χρυστοδούλου ότι το συνάχτημα τεστ δημιουργήθηκε σε δεύτερο χρόνο, αλλά εμείς είχαμε αυτή την διάγνωση και βάσει των ενδοκρινολόγων. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, είναι γενετικά και αναφέρουμε τη συγγενή υπερπλασία και υποπλασία του φλοιού των επενυφρυδίων, την αδρενολευκό δυστροφία, μεταβολικά και μετοχονδριακά νοσήματα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, την όσο Άντισον, που είναι κυρίως αυτοάνωση αιτιολογίας, που αποτελεί το 80% των περιπτώσεων επενυφρυδιακής ανεπάρκειας,
και μπορεί να είναι μεμονωμένη στα πλαίσια αυτοάνωσης πολυενδοκρινοπάθειας. Λοιμώξεις με κύριο εκπρόσωπο την φυματίωση το 15%, το HIV, τον κύτταρο μεγαλοϊό, την κρυπτοκοκκίωση, τοξοπλάσμωση, φάρμακα όπως είναι η κετοκονασόλη, η ριφαμπικίνη και φυσικά η απότομη διακοπή των κορτικοστεροειδών. Επίσης, διαιθητικά νοσήματα όπως νεπλασματική διήθηση, συνήθως από οσίαιμα στου ή πνεύμονα, κοκκιαματώδη νοσήματα, αμυλοίδωση, αιμοχρωμάτωση, σαρκοίδωση, τα οποία δεν στοιχειοθετήθηκαν τελικά στο δικό μας ασθενή και από την οστεομυελική βιοψία και από τη βιοψία δέρματος μειός αγγείου. Η αιμορραγία των επινεφρυδίων στα πλαίσια σύψης ή διάχυτας ενδοαγγειακής πήξης, που ο ασθενής μας δεν εμφάνισε κάτι τέτοιο. Η χορήγηση αντιπηκτικών, οι διαταραχές πηκτικότητας, κοίηση, σεψίνια από μυκητιδόκοκο, μετεχειρητικά αίτια, τραύμα, καταστάσεις στρες. Υπενθυμίζουμε ότι ο ασθενής μας είχε την προηγηθή σε λίμωξη αναπνευστικού. Αγγιήτιδες και συνοδά έφρεκτες επινεφρύδια. 50% των ασθενών με νόσο Άντισον έχουν ταυτόχρονα και δεύτερη οργανοειδική αυτοανοσία, όπως είναι υποθυρεοειδισμός, σαχαρόδης διαβήτης τύπου 1, λεύκη, κοιλιοκάκι, αυτοάνωση γαστρίτιδα, που δεν είχαμε στοιχεία και από τις βιοψίες που κάναμε και στο στομάχι, είτε αντισώματα. Το περιστατικό λοιπόν αντιμετωπίστηκε με όσεις υδροκορτιζόνες 50 mg 1x4 αρχικά, και μετέπειτα τέθηκε σε δόσεις συντήρησης με υδροκορτιζόνη 20 mg επί 3, ενώ προσθέθηκε και αλατοκορτικοειδές, θωριοκορτιζόνη 10 mg επί 1, με βελτίωση της κλινικοδικαστριακής εικόνας. Οπότε τέθηκε το εξής ερώτημα. Πρόκειται τελικά για ιδιοπαθή νόσου Άντισον ή πρωτοπαθής επινεφρυδιακή ανεπάρκεια αποτελεί εκδήλωση άλλης νόσου? Θα πούμε λοιπόν και κάποια πράγματα για το αντιφοσφολιπιδικό. Όσον αφορά τα κλινικά κριτήρια, για τη διάγνωση θέλουμε κάποια αγγειακή θρόμβωση, είτε αρτηριακή είτε φλεβική, συνήθως πάνω από ένα επεισόδιο, ή θρόμβωση μικρών αγγείων. Νοσηρότητα κύησης με ανεξήγητες αποβολές, ένα νευρικό θάνατο μετά τη 10η εβδομάδα ή ένα πρόωρο κετό στα πλαίσια εκκλαμψίας ή σοβαρής προεκκλαμψίας. Και εργαστηριακά ευρήματα, δηλαδή τα αντιφοσφολιπηδικά αντισώματα, την αντικοαρδιολιπίνη, την αντιβίδα-2 γλυκοπρωτεΐνη και το αντιπηκτικό του λύκου. Και φυσικά χρήζουν επανάληψη σε 12 εβδομάδες. Για να οριστεί η διάγνωση για το αντιφοσφολιπηδικό, θέλουμε ένα κλινικό κριτήριο και ένα εργαστηριακό. Το περιστατικό εδώ πέρα εμφανίζει ιστορικό με 2 επεισόδια TVT και παρουσία θετικών αντισωμάτων καρδιολιπίνης, αντιπηκτικού λύκου και αντιβίτα-2 γλυκοπρωτεΐνης, ενώ έχει διακόψει την αντιπηκτική αγωγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψευδή αποτελέσματα. Επίσης, τα λοιπά αντισώματα ANA1 για Sjögren και λύκο ήταν αρνητικά προς αποκλεισμό του δευτεροπαθούς αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου. Τώρα, άλλες εκδηλώσεις που μπορούμε να δούμε σε αντιφοσφολιπηδικό είναι νεφροπάθεια σχετιζόμενη με αντιφοσφολιπηδικό, μικρογειακή θρόμβωση, νεφρική φλεβική θρόμβωση, στένωση νεφρικής αρτηρίας. Εδώ πέρα δεν στοιχειοθετήθηκε κάτι τέτοιο, γιατί κάναμε και την αξονική μετάνοιση και γραφικό και δεν είχε ούτε λεύκωμα, ούτε χυματουρία ο ασθενής μας. Οπότε δεν είχαμε τελικά νεφροπάθεια σχετιζόμενη με το APS. Μπορεί να έχουμε εκδηλώσεις από τις βαλβίδες της καρδιάς. Κάναμε εμείς και το υπέρηχο χωρίς να περιγράφω το βαλβιδοπάθειες. Θρομποπενία που είχε ο δικός μας ασθενής, αιμολυτική αναιμία και δερματολογικές εκδηλώσεις όπως διτιατή πελίωση, δερματικά έλκη, γάγκρινα, υπονύχιες αιμορραγίες. Νευρολογικές εκδηλώσεις με εγκεφαλικό επεισόδιο, σπασμούς, διαταραχές όρασης, απώλεια μνήμης και γαστρεντερολογικές, κοιλιακή στιθάρχη, BAT και Άρη σύνδρομο. Και το τονίζουμε γιατί είχαμε την επάτωση μου μεγαλύτερη, η οποία θα εξηγηθεί και μετά. Επομένως, τα 3 βασικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντήσουμε ήταν αν στοιχειοθετείται η διάγνωση APS με τα παρόντα εργαστηριακά ευρήματα, την τριπλή θετικότητα που είχαμε στα αντισώματα, την παράταση του EPVT, τη θρομβοπενία και με το ιστορικό των 2 επεισοδίων DVT σε νεαρή ηλικία στο περιστατικό. Αν τελικά πρόκειται για πρωτοπαθές APS και αν υπάρχει συσχέτιση με την περινεφρυδιακή ανεπάρκεια επί πρωτοπαθούς APS. Λίγα λόγια για το δευτεροπαθές APS όσον αφορά τα αιτιά του. Συνήθως έχουμε παρουσία θετικών αντισωμάτων καρδιολιπίνης και αντιπηκτικού του λύκου, τα οποία βέβαια είναι παροδικά, γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται και ο πανέλεγχος στις 12 εβδομάδες. Στα αυτοάνωσα αίτια αναφέρουμε τον λύκο, το Sjögren, την ρευματοειδή αρθρίτιδα, την αυτοάνωση τροποπενική πορφύρα, τον μπεχσέτ, την ψωρίαση, την νόσο συνθετικού ιστού, που δεν στοιχειοθετήθηκε κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο περιστατικό, ούτε κλινικά, ούτε από τα λοιπά εργαστηριακά ευρήματα. Συνεχίζουμε τα λοιμώδη αίτια που αφορούν τη σύφυλλη, την υπατήτητα σε, το HIV, μαλάρια, βακτηριακή σιψεμία, λήψη φαρμάκων,
ή εμβολιασμό με το βαξινοειδές, το τετάνο, που μπορεί να κάνει διασταυρώμενη αντίδραση, που επίσης δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Οπότε καταλήξαμε ότι μάλλον ήταν πρωτοπαθέστατο το φωσφολιπηδικό, αλλά περιμέναμε να γίνει και ο επανέλεγχος στις 12 εβδομάδες. Τελικά λοιπόν υπάρχει συσχέτιση της επινεφρυδιακής ενεπάρκειας με το APS. Ο ασθενής μας αντιμετωπίστηκε ως επιπρωτοπαθούς επινεφρυδιακής ενεπάρκειας με ταυτόχρονη διαρρεύνηση των αιτίων έγκλησης αυτής. Και από τον διαφοροδιαγνωστικό έλεγχο λοιπόν, που είχαμε, είχαμε αποκλείσει τα λοιμόδια αίτια, τα φάρμακα, διαιτητικά νοσήματα, τη διάχυτη δοκιακή πήξη, οπότε ουσιαστικά στραφήκαμε υπέρ αυτοάνωσης αρχής, με την υπέρ αιμορραγίας εντονεφρυδίων και συσχέτισης με το APS, ή αν θα μπορούσε να αφορά μια πρόσφατη κατάσταση στρες, που είχαμε πει τη λίμωξη αναπνευστικό που είχε. Παρουσιάζουμε πάλι το περιστατικό και είμαστε έτοιμοι για σχολιασμό. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε κύριε Δασκαροπούλου για την πράγματι περιεκτική και αναλυτική, ως διάκως κατανοητή ήδη διαφορική διάγνωση. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε. Όταν περάμε στον κύριο Πετρίδη για τον σχολιασμό. Κύριε Πετρίδη, ξεκινήστε. Καλησπέρα και από μένα. Πρόκειται ακριβώς για έναν ασθενή, ο οποίος παρουσίασε προπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια, οξία επινεφρυδιακή κρίση για την ακρίβεια, στα πλαίσια του πρωτοπαθούς αντιφωσφολιπηδικού συνδρόμου, όπως φαίνεται. Ως γνωστόν, η οξία φιλοεπινεφρυδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μια επίγουσα κατάσταση στην κλινική ιατρική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη φυσιολογία των επινεφρυδίων θα του παράγει τις στεροειδείς ορμόνες. Στην οξία φιλοεπινεφρυδιακή ανεπάρκεια, η ανεπάρκεια κορτιζόλης είναι μάλλον η καθοριστική για την κλινική εικόνα. Η κορτιζόλη, ως γνωστόν, έχει αντιφλεμονώδες δράσεις, αλλά επίσης η ανεπάρκειά της οδηγεί σε μείωση αγγειακής απάντησης στην αγγειοτενσίνη, τον επιρρεφρίνη και τη ρενίνη, καθώς και σε αύξηση της δράσης της προστακυκλής με τις αγγειοδιασταλτικές δράσεις. Όσον αφορά στην αλδοστερόνη, η δράση της είναι κυρίως επαναρρόφηση νατρίου και απέκριση καλλίου και υδρογόνου. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης είναι άγνωστος. Όπως είπε και η συνάδελφος, η οξία φιλοεπινεφρυδιακή ανεπάρκεια μπορεί να συμβεί επιχρονίας, αλλά δεν ταυτίζεται πάνω του κοινό στο Άντισον. Κλινικά χαρακτηριστικά αυτής της κατάστασης είναι η υπόταση καταπληξία, 50%. Είναι πιθανό, πολύ δυνατό βασικά, συμβαίνει συχνά, ο ασθενής ο οποίος έχει χρόνια φιλοεπινεφρυδιακή ανεπάρκεια μη διαγνωσμένη, να μην παρουσιάζει υπόταση, αλλά να ουσιαστεί καθνικά καταπληξία στο πλαίσιο, για παράδειγμα, κάποιου στρες μιας λίμωξης. Επιπλέον, οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν αναρρεξία ναυτία και εμέτους, καθώς και από προσανατολισμό, συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Κάτι επίσης σημαντικό που αναφέρθηκε στη διαφορική διάγνωση, το κοιλιακό άλβος. Με αντικειμενικά ευρήματα περί τον αϊσμού και συχνά μπορεί να γίνει και μια διάγνωση οξείας κοιλίας. Δεν είναι ακριβώς γνωστός ο μηχανισμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό. Σε αυτούς τους ασθενείς πάντοτε πρέπει να υπάρχει υποψία λοιμόξεως και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Όσον αφορά στα εργαστηριακά ευρήματα, όπως αναφέρθηκαν, είναι της υπονατριμίας, υπερκαλημίας, μεταβολική οξέωση, που στο συγκεκριμένο ασθενή είχαμε και λόγω της οξείας νεφρικής ανεπαρκείας. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που ο ασθενής μας έχει οριακή γλυκόζη, όταν μιλάμε για πρωτοπαθή φιλοεπινεφρυδιακή ανεπάρκεια, είναι σπανιότατη υπογλυκαιμία, αντίθετα με την δευτεροπαθή λόγω βλάβης της υποφύσεως. Απεικονιστικώς, όταν έχουμε υποψία αυτής της κατάστασης, την αξονική τομογραφία, σε περιπτώσεις αιμορραγίας επινεφρυδίων, όταν οφειλόταν η οξία φιλοεπινεφρυδιακή ανεπάρκεια αιμορραγία επινεφρυδίων, η διάγνωση γινόταν νεκροτομικά και ήταν μια κατάσταση η οποία οδηγούσε στο θάνατο. Τώρα, στο περιστατικό αυτό ακριβώς συγκεκριμένα, έγινε διαρρεύνηση πιθανής θρομβοφιλίας, καθώς ο ασθενής ανέφερε κατά το παρελθόν εντοβάθη φλεβοθρομβώσης. Όταν έχουμε να διαγνώσουμε ακριβώς την αιτία των φλεβοθρομβώσεων, των εντοβάθη φλεβοθρομβώσεων, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς σε ποιον ασθενή θα το κάνουμε. Να είναι ένας ασθενής ο οποίος, για παράδειγμα, δεν έχει καρκίνο, είναι νεαρής ηλικίας, κάτω από 65 τουλάχιστον, ανάλογα με τα κριτήρια, με την τακτική που ακολουθείτε, πότε θα κάνουμε αυτόν τον έλεγχο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος, όπως είπε ο κύριος Χριστοδούλου, στην οξία φάση της θρομβώσεως, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι μάλλον
δεν θα είναι ακριβώς αποτελέσματα τα οποία θα μας καθοδηγήσουν. Θα πέσει η πρωτεΐνη C, θα πέσει η πρωτεΐνη S, η αντιθροβίνη 3, ακόμα και όταν βέβαια έχει μπει ο άρρωστος σε αγωγή. Και πρέπει να ξέρουμε τι θα ζητήσουμε. Στο συγκεκριμένο ασθενή ήταν σημαντικό εργαστηριακό έβριμα, παρατεταμένο APTT, δηλαδή ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης. Οπότε στην περίπτωση αυτή ζητήθηκε από το εργαστήριο να γίνει αρχικά ένα mix test, δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές ο εργαστηριακός συνάδελφος κάνει έναν έλεγχο του πλάσματος του ασθενούς, προσθέτει παράγοντες για να δει αν υπάρχει διόρθωση στο χρόνο του ασθενούς. Αν υπάρχει διόρθωση άμεσα, τότε σημαίνει ότι ο άρρωστος έχει έλλειψη κάποιου παράγοντα, πράγμα το οποίο συμβαίνει στην αιμορροφιλία. Αν υπάρξει αρχικώς διόρθωση και μετά ο ασθενής παρουσιάζει το πλάσμα του ασθενούς, παρουσιάζει πάλι παράταση στο EPDT, τότε σημαίνει ότι υπάρχει ένας επίκτης αναστολέας. Αυτές οι περιπτώσεις όμως αφορούν κλινικά ασθενείς οι οποίοι αιμορραγούν. Στο αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, ή μάλλον όταν έχουμε παρουσία αντιφοσφολιπηδικών αντισωμάτων, τότε το EPTT θα λέγαμε δεν σημαίνει, η παράταση δεν σημαίνει αιμορραγία στον ασθενή. Αντίθετο, σημαίνει μια θρομβωτική κατάσταση, είναι μια επίκτητη θρομβοφιλία. Αυτό σημαίνει ακριβώς γιατί τα αντισώματα κατά των αντιφοσφολιπηδίων είναι πάρα πολύ ισχυρά και στο mix test ακριβώς, με τη διόρθωση που κάνει ο εργαστηριακός γιατρός προσθέτοντας τους παράγοντες συνήθως των 8 και των 9 που πιστεύουμε ότι λείπουν, αμέσως έχουμε παράταση του EPTT. Συνεχίζοντας τον έλεγχο της θρομβοφιλίας, ο ασθενής μας έχει και ετεροζυγωτία για V-Leiden και τον ετεροζυγωτία των MTHFR, ο οποίος πλέον δεν θεωρείται παράγοντας θρομβοφιλίας. Ακριβώς ο συγκεκριμένος ασθενής παρουσιάζει και το εξής. Έχει τριπλή θετικότητα, το οποίο είναι σημαντικό, όπως θα πούμε λίγο παρακάτω, θα σχολιάσουμε για τη θεραπεία του ασθενούς. Επιπλέον, για να στοιχειοθετηθούν ακριβώς τα διαγνωστικά κριτήρια του ΣΑΠΟΡΟ, τα αναθεωρημένα κριτήρια του ΣΑΠΟΡΟ και να έχουμε αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, θα πρέπει μετά από τρεις μήνες να επιβεβαιωθούν αυτά τα εργαστηριακά ευρήματα. Τι συμβαίνει τώρα με την αιμορραγία, την προσβολή των επινεφρητίων στο αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο? Στην πραγματικότητα έχουμε θρόμβωση αρχικά. Την εφρίδια έχουν πολύ πλούσιο αρτηριακό δίκτυο, αλλά πτωχό φλεβικό. Φαίνεται ότι το αρχικό γεγονός είναι θρόμβωση της φλέβας, θα οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης στα πινεφρίδια, ισχυμικό έμφρακτο, το οποίο αργότερα γίνεται αιμορραγικό, όπως φάνηκε και στον ασθενή μας και στην προηγούμενη νοσηλεία του. Η θρόμβωση βέβαια συνήθως είναι αμφωτερόπλευρη, γιατί έχουμε ακριβώς θρομβωτικά γεγονότα. Κάποιος αιτιολογικός εκκλητικός παράγοντας, όπως είναι φυσικό, που μπορεί να οδηγήσει στην έλευση των θρομβωτικών φαινομένων στο αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, είναι η λοιμώξεις, όπως άλλωστε και στην οξία φλεοπνευματική ανεπάρκεια, που είχαμε εδώ και τα δύο. Ο συγκεκριμένος ασθενής παρουσιάζει πρόσφατη λοίμωξη, αν θυμόμαστε από το ιστορικό, πρόσφατη λοίμωξη του αναπνευστικού, για την οποία έπαιρνε και αντιβιώσεις. Ένα άλλο ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε, όπως το έθεσε η κυρία Δασκαλοπούλη, είναι αν το περιστατικό θα μπορούσε να αφορά καταστροφικό αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο. Το καταστροφικό APS είναι μια σπάνια μορφή του αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου, με πολύ μεγάλη θνητότητα. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε προσβολή από 3 και πάνω οργάνων ή συστημάτων. Αυτό όμως που παρατηρούμε στην πράξη, σε ένα πάρα πολύ σπάνιο σύνδρομο, είναι ότι ο ασθενής έχει επιδείνωση. Μέσα σε μια εβδομάδα αρχίζουν όλα τα όργανα του να χαλάνε. Οδηγείται σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Ουσιαστικά, άλλωστε, η θεραπεία του από την ανασωκαταστολή μπορεί να είναι και η πλασμαφαίρεση. Είναι ένα από τα καταστροφικά θρομβωτικά συμβάματα. Στον ασθενή μας, επίσης, έχει αναφερθεί ότι υπήρξε αυτή η πατοσπινομεγαλία. Το αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο είναι αρκετά συχνή η πατοσπινομεγαλία, η οποία μπορεί να υπάρχει είτε λόγω μπατιάρη, που δεν έχουμε αυτή την περίπτωση στο συγκεκριμένο μας ασθενή, αλλά έχει παρατηρηθεί και χωρίς να υπάρχουν κάποιες θρομβώσεις. Τον ίδιο άρρωστο είχαμε την πακυτεροπενία, άλλωστε είχε διερευνηθεί με μυελόγραμμα κατά την προηγούμενη νοσηλεία του. Οι αιματολογικές παινίες είναι επίσης συνηθισμένες, είναι πάνω από 5%, και οφείλονται άλλες φορές σε αυτοάνωση τροβοπενία, σε αυτοάνωση αιμολυτική ανεμία. Συναντάμε και το σύνδρομο Evans, μπορεί να είναι ακόμα και παγκυταροπενία σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Ωστόσο, ακόμα και η χρόνια φλοιοπνευρητική ανεπάρκεια
μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία, λευκοπαινία. Αυτό συμβαίνει λόγω ακριβώς της δράσης της κορτιζόλης στο μυελό. Οπότε, να πούμε όπως ακριβώς αναφέρθηκε από τους προηγούμενους συναδέλφους, ότι ο ασθενής αντιμετωπίστηκε ως φιλιοπνευρηδιακή ανεπάρκεια και αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, το πλαίσιο αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου. Έχει αγωγή, αρχικά δόση στρες όπως είπαμε, και αργότερα υδροκορτιζόνη και φθορυκορτιζόνη λίγο αργότερα. Ένα θέμα μας πολύ σημαντικό που μπορεί να συζητηθεί είναι ότι έχουμε μια αιμορραγία στην επινεφρίδια. Όπως είπαμε πιο πριν, το πρώτο σύμβαμα είναι η θρόμβωση. Αυτό είναι το πρώτο σύμβαμα και η αιμορραγία πρέπει να παρακολουθείται, αλλά δεν είναι τέτοια ώστε να μας απομακρύνει από τη θεραπεία. Η θεραπεία του αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου είναι κατεξοχήν η αντιπυκτική αγωγή, η οποία κατά κύριο λόγο είναι η βαρφαρίνη, συντρόμησε εμάς, η ασθενόμου κουμαρόλη, με ένα στόχο στο ΑΕΝΑΡ 2 με 3 παραδοσιακά. Ο συγκεκριμένος άρρωστος, να πούμε ότι ένα χρόνο μετά, παρουσίασε και αρτηριακή θρόμβωση, συγκεκριμένα στεφανίο επεισόδιο, στέμι, και νοσηλεύτηκε γι' αυτό. Υποθετήθηκαν και κάποια ασθένειες σε αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθεί κανονικά την αγωγή του στεφανιαίου συνδρόμου, του εφράγματος, μαζί με την πάντα τη βαρφαρίνη ασθενό κουμαρόλη. Ένα ακόμα σχόλιο θα ήθελα να κάνω για τον ασθενή. Ο ασθενής ήταν σε ριβαροξαμπάνι, το ξαρέλτο. Κάτι σημαντικό, σύμφωνα με τις μελέτες όσο για το ξαρέλτο όσο για το λύκους, την ριβαροξαμπάνι και την απιτσαμπάνι, φαίνεται ότι υπερτερεί ξεκάθαρα η αντιβιταμίνη Κ, η βαρφανή δηλαδή, ασθενοκουμαρόλη. Αυτές οι μελέτες μπορεί να ήταν μικρές, αλλά φάνηκε ότι ήταν αρκετές ώστε να απαγορευτεί ουσίαν να δίδεται σε αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο DOAC, δηλαδή τα καινούργια αντιπυκτικά φάρμακα, η άμεση αναστολή των παραγόντων του παράγοντα 10. Έτσι, αυτή τη θέση την έχει οθετήσει και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, η Θερματολογική Εταιρεία. Κυρίως όμως αυτό αφορά στην τριπλή θετικότητα. Υπάρχουν κάποιοι κλινικοί γιατροί, οι οποίοι μετά από συζήτηση με τον ασθενή χορηγούν αντιπυκτική αγωγή, νεότερα αντιπυκτικά φάρμακα συγκεκριμένα, αλλά αυτό πραγματικά είναι off-label και σύμφωνα με αυτές τις μελέτες δεν θα έπρεπε να το πραγματοποιούν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πετρίδη για την πράγματι αναλυτική παρουσίαση. Κάποιο σχόλιο? Ήθελα να ρωτήσω, ναι. Σαλάχας λέγομαι, είμαι γιατρός του Μοδυναμικού. Ναι, Σαλάχα, λέγε. Από εδώ και πέρα, ποια είναι η πρόγνωση και η παρακολούθηση των ασθενών αυτών? Ποιος θέλει να απαντήσει από τους τρεις? Ναι. Ο ασθενής φαίνεται ότι πάσχει καταρχάς από χρόνια φιλοπνευρηδιακή ανεπάρκεια. Έτσι συμβαίνει συνήθως, γιατί είναι καταστροφική η προσβολή των επινεφρυδίων. Η πρόγνωση στο αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, γενικά όσον αφορά στην θνητότητα, έχει να κάνει με την αγωγή. Η χορήγηση των αντιπυκτικών θεωρητικά οδηγεί σε καλύτερη πρόγνωση στους ασθενείς. Ωστόσο, είδαμε ότι ο ασθενής ο συγκεκριμένος έκανε στεφανίο σύνδρομο. Οπότε είναι πάνω από 15% οι πιθανότητες να κάνει νέο επεισόδιο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που γνωρίζω τουλάχιστον. Νέο επεισόδιο, επειδή έχει κάνει ήδη υποσυνδρόμο ένα επεισόδιο έστω και αρτηριακό. Και όταν. Να μιλήσω εγώ, να πω κάτι. Ναι. Όταν ουσιαστικά έχει κάνει και το επεισόδιο το στεφανιαίο, δεν έρχεται σε καλά την αγωγή του. Δηλαδή και αυτό είναι ο βασικό λόγο που ξαναπήκε και έγινε αυτό. Δηλαδή δεν έχει πετύχει το στόχο. Οπότε. Mm-hmm. Υπήρχε καλή συνεργασία. Βασίλη, κύριος Παπασταμόπουλος. Ναι, θα ήθελα και εγώ ένα σχόλιο. Εγώ νομίζω ότι ένα πράγμα που μένει, παρόλο που το τονίσανε πολλές φορές, θα ήθελα και εγώ να το τονίσω. Το πάνε και οι τρεις με διαφορετικό τρόπο, ότι υπάρχει ο σωστός χρόνος που πρέπει να ελέγξεις την πήξη μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο. Αλλιώς κινδυνεύεις να οδηγηθείς σε λάθος συμπαράσματα. Ευχαριστώ από τη μεριά
τις θέσεις του Διευθυντή της Κλινικής, όλους όσους μας παρακολουθήσαν, είναι και το ανοσολογικό, βλέπω και τον κύριο Μάτζαρ, είδα εκεί να υπάρχει στους, σε αυτούς που μας παρακολουθούν, να τους ευχαριστώ όλους. Κύριε Χριστοδούλου, αγαπητέ Πάνο, ευχαριστώ πολύ προσωπικά για την πολύ καθαρή παρουσίαση, ήταν to the point για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Κύριε Δασκαλοπούλου, Βάλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί το βάλες στη σωστή σειρά. Και προσωπικά να συστήσω τον κύριο Πετρίδη στο νοσοκομείο μέσα την ΕΠΝΕ. Τον έχουμε ένα χρόνο μαζί μας. Δυστυχώς έχει πάει στο COVID και μας λείπει. Θα τον πάρουμε πίσω, κύριε Μάτζαρη. Λοιπόν, και την κυρία Δασκαλοπούλου. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Πετρίδης το διδακτορικό του έχει να κάνει με την πήξη και έχει βαθιά γνώση του συγκεκριμένου θέματος. Οπότε είναι αυτό που λέει, ό,τι θέλετε να μάθετε γι' αυτό, ρωτήστε μας, δηλαδή τον κύριο Πετρίδη. Σας ευχαριστώ όλους. Εγώ να ρωτήσω τον κύριο Πετρίδη, χειρουργικά πώς τον διαχειρίζεσαι τον άρρωστο αυτό? Χειρουργικά. Ο ασθενής δεν έχει κάποια ένδειξη για... Όχι, άλλο εννοώ. Όσον αφορά το bridging. Ναι. Κρίσιμο ερώτημα. Κρίσιμο ερώτημα, πραγματικά. Κρίσιμο ερώτημα μετά. Γενικώς, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν την αντιπηκτική αγωγή μπαίνουν στον κίνδυνο τον αιμορραγικό και τον θρομβωτικό κίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ασθενής όσον αφορά στο συνδρόμ, θα πρέπει να πάρει bridging, δηλαδή θεραπεία με υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους ξεκάθαρα. Ο συγκεκριμένος όμως ασθενής, ο οποίος έπαθε και το έμφραγμα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχει να κάνει, είναι θέμα των καρδιολόγων πιο πολύ, έχει να κάνει με το stent. Πότε σταματάμε δηλαδή το ασπιρίνη, αν μπορούμε να τη σταματήσουμε, πότε πάνω σε ένα χειρουργείο. Ουσιαστικά την διπλή αντιμεταλλιακή. Ακριβώς, ναι. Επειδή θα είναι, όσο είναι το stent, για τουλάχιστον για ένα χρόνο, θα είναι, για ένα χρόνο maximum, συγγνώμη, θα είναι σε διπλή αντιμεταλλιακή και αντιπηκτική αγωγή. Και επίσης ένα κάτι άλλο, πόσο πρέπει να καλυφθεί με κορτιζόνη, ειδικά στο αντιφυλακτικό, έτσι. Βεβαίως. Και κάτι άλλο, είναι στρες αυτό. Εμάς υπάρχει ένα άλλο το οποίο δεν πολύ φαίνεται, το έχουμε ζήσει μια-δυο φορές με τους ρευματολόγους, ειδικά σε λίγο πρώτο διαγνωσμένο, την εικόνα της οξίας κοιλίας. Είναι φοβερό και όσο μπορείς, αν είναι σωστή αγωγή, να αποφύγεις να το ανοίξεις. Έτσι. Νομίζω ότι η απεικόνηση είναι πολύ σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις. Και... Ο θέμα ξέρεις είναι ότι μπορείς να το κάνει νύχτα το πρόβλημα, κάνει εικόνα οξείας κοιλίας με εικόνα σπασμού αγγείων, γιατί δεν είσαι απεικόνηση, αναγκαστικά θα δώσεις ξηρέζωση αντιπηκτικών και πλέον στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ασθενής αυτός τελικά υπευλήθη σε στεφανογραφικό έλεγχο και σε εμφύτευση στεν. Ναι. Ένα χρόνο μετά. Και κάτι άλλο, επειδή τέθηκε το θέμα, εάν μπορεί να πάρει διαγραφικό λόγω του 2,3 κρεατινίνη, η απάντηση είναι παίρνει. Μπορεί. Απλά... Αυτό είναι κάτι που θα κάνουμε για αστυνολόγοι, ότι κάπου υπάρχουν μύθοι. Η αλήθεια είναι ότι όντως στην αρχή στα ΤΕΠ δεν είχε λάβει, γι' αυτό έγιναν πάλι για να αποκλείσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια σπλαχνική θρόμβωση, τότε που είχε φτιάξει η κρεατινίνη, αλλά στην αρχή ισχύει ότι μπορεί να γίνει διαγραφικό, δεν έχει γίνει. Και δεν χρειάζεται προληπτικά η αντιορκιστεΐνη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστήσω όλους όσους παρακολούθησαν τη σημερινή συνάντηση και ελπίζω στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλό βράδυ.